μπορούμε, γιατί έχω ένα ραντεβού, μπορούμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ξέρετε, ο χρόνος μου είναι πολύτιμος. Τα ξέρω αυτά. Τα έχω κάνει τόσες φορές. Δεν θα μου πείτε εσείς πώς θα. Συγγνώμη, έτσι. Να σας πω. Τι κάνουμε τώρα. Έτσι. Νομίζω πληρώνεστε πάρα πολύ καλά για να. Και μην κουνά το γραφείο. Γεια σας. Ονομάζομαι Γιάννης Ακάθιστος. Είμαι ο πρόεδρος της εταιρείας Aigon Titol. Η εταιρεία μας είναι μία από τις κορυφαίες του χώρου της. Στην Ευρώπη και χαρακτηρίζεται από την εμπειρία και τις καινοτόμες λύσεις. Τι κάνουμε τώρα, την κάτσαμε. Γεια σας. Θέλω να πω, παιδιά, λίγο ησυχία, λίγο νεράκι. Λίγο νερό ρε παιδιά, λίγο νεράκι. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πω, παιδιά, λίγο νεράκι ρε παιδιά. Στέγνωσε. Η αλήθεια είναι ότι τα βρήκαμε λίγο σκούρα, αλλά φροντίσαμε να έχουμε σήμερα τον ειδικό μαζί μας. Δεν θα πω πολλά, θα αφήσω να παρουσιαστεί μόνος του. Καλησπέρα. Γεια σου Μαρκό. Χάρης Γεωργιάδης λοιπόν, αφού θες να αυτοσυστηθώ. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συγγραφέας, δάσκαλος υποκριτικής, θεατρικής ξυπασκίας, σκηνική πάλι, μουσικός επιμελητής, φτάνει και παραγωγός. Μοντάζ πολλές φορές τις ταινίες που κάνω. Πώς θα βάλουμε κάποιον ο οποίος δεν είναι σχετικός εκπαιδευμένος να μας μιλήσει άνετος μπροστά στην κάμερα? Καταρχάς πρέπει να φροντίσετε αυτόν τον άνθρωπο να τον κάνετε να νιώσει άνετα. Να μην έχει πίεση χρόνου, παρόλο που υπάρχει σε εσάς η πίεση χρόνου, να μην το μεταδώσετε σε αυτόν τον άνθρωπο που πρέπει να βγει μπροστά στην κάμερα και να μιλήσει. Γιατί το μόνο που μπορείτε να το κάνετε να τον αγχώσετε περισσότερο και να κλειδώσει και να μην γίνει ποτέ αυτό που θέλετε να γίνει. Άρα φροντίζουμε να τον χαλαρώσουμε, να μην του δώσουμε την αίσθηση ότι βιαζόμαστε. Και από εκεί και πέρα να του δώσουμε να καταλάβει ότι μιλάει σε έναν φίλο του. Την κάμερα θα πρέπει να την βλέπει σαν έναν άνθρωπο και όχι σαν μια μηχανή που τον σημαδεύει για να τον εκτελέσει. Οπότε είναι καλύτερο να απευθύνεται σε ένα άτομο. Να θεωρεί ότι απευθύνεται σε άτομο. Εάν μπορούμε τώρα στο σετ να το στήσουμε να είναι ο συνομιλητής του δίπλα ακριβώς από την κάμερα, ώστε να μην κεντράρει στην κάμερα αλλά κοιτάζει τον άνθρωπο δίπλα, θα είναι ακόμα καλύτερο για να τον βοηθήσουμε. Αυτό θα φαίνεται όμως στην κάμερα. Αυτό θα φαίνεται αμυδρά στην κάμερα, που θεωρώ ότι έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον να μην κοιτάζει ο ομιλητής direct στην κάμερα και να είναι λίγο, να φεύγει λίγο το μάτι, εάν θέλουμε να δείξουμε ότι είναι μια συνέντευξη. Αν θέλουμε να δώσουμε ότι απευθύνεται στο κοινό, τότε πρέπει να κοιτάζει στην κάμερα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ομιλητής να θεωρεί ότι μιλάει σε κοινό, σε έναν ή σε πολλούς. Αλλά πρέπει να έχει αυτή την αίσθηση και όχι ότι μιλάει σε μια αψυχή μηχανή. Θέλουμε τώρα να μας πεις πώς, έτσι πολύ πρακτικά, πώς βοηθάμε να αναδείξεις το χαρακτήρα του, πραγματικό ή φανταστικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο. Δεν γίνεται στο τσακ μπαμ, δηλαδή με το που ήρθε ο άλλος πάμε να ανέδειξε τον χαρακτήρα σου. Ειδικά αν είναι φανταστικός, που σημαίνει ότι πρέπει να τον έχει χτίσει από πριν, να έχει φτιάξει ένα βιογραφικό του ρόλου και να ξέρει ποιος είναι, εμφανισιακά, γλώσσα του σώματος, στήσιμο του σώματος, φωνητικά, τα πάντα. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν είναι φανταστικός, πάντα μιλάμε ο χαρακτήρας, θα πρέπει να μιλάω ανάλογα με το χαρακτήρα μου. Αν ο χαρακτήρας λοιπόν είναι ένας μπεκρής, θα πρέπει να μιλάω αντίστοιχα. Αν είναι ένας μάγκας, θα πρέπει να μιλάω αντίστοιχα. Το ίδιο και το σώμα μου θα πρέπει να είναι αντίστοιχα στημένο. Δεν μπορεί ένας χαλαρός, ένας αυστηρός
τύπος να στέκεται έτσι όπως στέκομαι εγώ αυτή τη στιγμή. Μια χαλαρή στάση. Να έχει χαλαρή στάση. Επίσης, ο τόνος της φωνής, η χρειά της φωνής, όλα αυτά θέλουν μια προετοιμασία που δεν είναι εύκολο να γίνει μέσα σε μια στιγμή. Όσον αφορά τώρα τον φυσικό χαρακτήρα, τον ρεαλιστικό, απλά χαλαρώνει ο άνθρωπος αυτός, πρέπει να τον δώσουμε να καταλάβει από τη στιγμή που έχουμε ξεπεράσει το στρες, να είναι χαλαρός και να είναι ο εαυτός του, να μην προσπαθεί να κάνει κάτι, να μην προσπαθεί να παίξει κάτι, να μην προσπαθεί να δείξει κάτι. Σαν να μιλάει στον κολλητό του. Τόσο απλά. Έτσι θα αναδειχθεί με αυτόν τον τρόπο ο χαρακτήρας το πραγματικός. Αν θέλουμε αυτό, αν είναι αυτό το απαιτούμενο ή το ζητούμενο από την συνέντευξη, από την ομιλία. Το θέμα είναι ότι θέλουμε να δείξουμε το χαρακτήρα του ανθρώπου ή θέλουμε να δείξουμε το αντικείμενο του ανθρώπου. Γιατί αν θέλουμε να εστιάσουμε στο αντικείμενο του ανθρώπου, τότε εστιάζουμε στο αντικείμενο και όχι στο χαρακτήρα του ανθρώπου. Αν είμαι ένας πολιτής. Είμαι ένας, στην ιδιότητα. Ναι. Αν είμαι ένας πολιτής αυτή τη στιγμή και έρχομαι εδώ να μιλήσω στην εκπομπή σας για το προϊόν μου, δεν σας αφορά το ποιόν μου, δεν σας αφορά ο χαρακτήρας μου, σας ενδιαφέρει το προϊόν. Άρα πάμε να αναδείξουμε το προϊόν. Θα εστιάσουμε λοιπόν στα χαρακτηριστικά, στο βιογραφικό του προϊόντος. Από πού είναι, τι ιδιότητες έχει, ποια είναι τα ευεργετικά του στοιχεία, σε τι μας βοηθάει, γιατί μας είναι χρήσιμο κτλ. Αυτό βέβαια, άμα κάποιος ασχολείται επαγγελματικά με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, θα είναι και εύκολο σχετικά. Ναι, θα του είναι εύκολο, γιατί θα ξέρει πάρα πολύ καλά το αντικείμενό του. Από εκεί και πέρα, αφού έχει ξεπεράσει το πρώτο στάδιο που είναι να ξεαγχωθεί μπροστά στην κάμερα, για να τον βοηθήσουμε πάνω σε αυτό, του λέμε εστίασε στο προϊόν σου. Δεν υπάρχουν κάμερες. Τίποτα. Εστίασε στο προϊόν σου. Εάν τώρα πρέπει να σηκώσει το μάτι σου, το βλέμμα σου, για να κοιτάξει προς την κάμερα, okay, αλλά μην σε αποσχολεί. Δεν υπάρχει κάποιος εδώ μέσα να σε κρίνει. Είναι ένα βασικό στοιχείο αυτό για τους ανθρώπους που έχουν το άγχος της έκθεσης. Δεν σε κρίνει κανένας. Και χαλάρωσε και αν χρειαστεί θα το ξαναπάμε. Αν κάνεις κάποιο λάθος, δεν τρέχει τίποτα, θα το επαναλάβουμε. Πρέπει να δώσουμε αυτό το στοιχείο της άνεσης, της οικειότητας και της εστίασης. Πού να εστιάσει. Εστίασε στο προϊόν που πρέπει να μας αναδείξεις. Ναι. Όσο καλύτερα είναι προετοιμασμένος ο ομιλητής, τόσο καλύτερο είναι το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι, η προετοιμασία του. Να ξέρει για ποιο πράγμα θα έρθει να μιλήσει, δηλαδή να έχει ίσως προετοιμαστεί από εσένα, από τον συνομιλητή του, η ερώτηση. Να του έχει πει πιο πριν τις ερωτήσεις, να έχει αρχίσει αυτό λίγο να σκέφτεται. Βέβαια, αν έχεις ένα αντικείμενο το οποίο το γνωρίζεις καλά, όποια ερώτηση και να σου κάνουν, οποιαδήποτε στιγμή θα μπορείς να μιλήσεις. Έχω παρατηρήσει σε κάποιους ανθρώπους ότι ο τόνος της φωνής αλλάζει. Δηλαδή, κάποιες στιγμές είναι λεπτή και κάποιες είναι βαριά. Αυτό εξαρτάται από το τι λέει εκείνη την ώρα. Αυτό δεν είναι κακό απαραίτητα, γιατί δείχνει μια ποικιλία στην ομιλία σου και δεν είσαι μονότονος. Επίσης, αυτό που ανέφερες προηγουμένως για το θέμα της μεταδοτικότητας. Ναι, αυτό. Η μεταδοτικότητα λοιπόν, για να υπάρξει, πρέπει ο ομιλητής να θεωρεί ότι διδάσκει εκείνη την ώρα. Προσπαθεί να δώσει στον άλλον να καταλάβει αυτά που λέει για να υπάρξει μεταδοτικότητα. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν την έχουν τη μεταδοτικότητα, ό,τι και να προσπαθούν να κάνουν. Αυτό είναι λίγο και μέσα στο πλαίσιο του χαρίσματος, έτσι. Αλλά άμα έχεις στο μυαλό σου ότι προσπαθώ να σου δώσω να καταλάβεις, θα σου βγει μια μεταδοτικότητα αναγκαστικά. Δεν θα προσπαθήσω όμως να το πω σαν να σε θεωρώ χαζό ή κατώτερο. Απλά σαν μη γνώστη του αντικειμένου που γνωρίζω εγώ πολύ καλά. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας πεις, αν εξαρτάται ο τρόπος που μιλάει κάποιος και το πόσο άνετα νιώθει μπροστά από το φακό, από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Δηλαδή ένα στήρο περιβάλλον απλό βοηθάει ή είναι καλύτερα να δώσουμε λίγο χρώμα ή να εντάξουμε τον άνθρωπο σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Σίγουρα το περιβάλλον παίζει μεγάλο ρόλο και για να μπορέσει να γίνει άρτια η δουλειά μας θα πρέπει να έχουμε οικειοποιηθεί το περιβάλλον. Άρα θα πρέπει να έχω μείνει στο περιβάλλοντα χώρο για λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η συνέντευξη ή πριν αρχίσει η ομιλία για να εγκλιματιστώ. Σίγουρα στο περιβάλλοντα χώρο δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα που μου τραβάνε το βλέμμα, μου τραβάνε την προσοχή από το αντικείμενο που θέλω να μιλήσω. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα ή φωτάκια που αναβοσβήνουν ή αντικείμενα που κινούνται. Αποσπάσεις. Και αυτά αποσπάνε την προσοχή.
θα πρέπει να είναι άνετος το σημείο που κάθομαι. Δεν μπορώ όλη την ώρα να μην βολεύουμε και να προσπαθώ να μιλήσω, δεν γίνεται. Θα πρέπει να έχω βολευτεί, να έχω βρει τη βολή μου και σε αυτή τη θέση να μείνω όσο γίνεται περισσότερο και αν πιαστώ να αλλάξω χαλαρά, σαν να μην τρέχει τίποτα να αλλάξω θέση. Επίσης θα πρέπει να είναι το περιβάλλον ζεστό, όχι όμως καυτό, όχι κρύο, να είναι μια θερμοκρασία πολύ φυσιολογική, ώστε ο άλλος να είναι άνετος, να μην χρειάζεται να φοράει μπουφάν ή να μην σκάει ο τζίτζικας. Αντιζέστη, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό και τα ρούχα λοιπόν θα πρέπει να είναι αντίστοιχα, να μην είναι κάτι το οποίο τον ενοχλεί, να μην τον κόβει το σωρούχο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ας πούμε φοράει κάποιο σακάκι, να μην τον στενεύει κτλ. Για να μπορέσει να υπάρξει η μεταδοτικότητα, θα πρέπει να γίνεται κατανοητός ο ομιλητής. Οπότε δεν βιαζόμαστε να μιλήσουμε. Μιλάμε όσο γίνεται πιο ανοιχτά, με τη μάσκα μας να λειτουργεί. Αυτό εδώ πέρα είναι η μάσκα μας. Οπότε το Ο είναι Ο, το Α να είναι Α, το Ε να είναι Ε, το Ι να είναι Ι, το Ου να είναι Ου. Δηλαδή να μην μιλάω μέσα από τα δόντια μου, να μην μιλάω εκεί κάτω. Εκεί πέρα. Ναι, αλλά να κάποιοι δουλεύει. Φοβούνται, μην κάνουν ρητίδες. Υπάρχει περίπτωση. Κοίταξε, δηλαδή, η εκφραστικότητα. Από την έκφρασή σου υπάρχουν οι εκφραστικές ρητίδες. Mm. Δεν μπορείς να τις αποφύγεις αυτές. Ναι. Και είναι γελίο, θεωρώ εγώ, να ασχολούμαστε με τις ρητίδες. Ναι. Δεν είμαστε. Πώς να το πω. Καλά, σε καλυστία να είμαστε μοντέλα ώστε να είμαστε τσαλάκωτοι. Έτσι. Καλά, είμαστε και νέοι ακόμα για να ανησυχούμε. Δεν έχει να κάνει αυτό. Οποιοδήποτε ομιλητής, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας μεγάλος ηλικίας ομιλητής και να. Βεβαίως δεν θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται να μην χαμογελάσω γιατί θα κάνω ρητίδα ή οτιδήποτε. Αυτό το κάνουν κάποια μοντέλα τα οποία έχουν αυτό το κόλλημα από τη δουλειά που κάνουν και that's all. Αλλά από εκεί πέρα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί. Ίσα-ίσα που οι ρητίδες πολλές φορές της έκφρασης προσδίδουν μια χάρη, μια γοητεία και μεταδοτικότητα και αλήθεια πάνω απ' όλα. Γιατί όταν θες να μιλήσεις για ένα είτε φανταστικό πρόσωπο ή ρεαλιστικό πρόσωπο, θέλεις να δώσεις την αλήθεια του προς τα έξω. Όσο λοιπόν πιο τσαλακωμένο είναι το πρόσωπο, τόσο πιο αληθινό βγαίνει. Εάν εγώ, ας πούμε, ήμουνα έτσι και σου έλεγα, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Χαίρομαι την κάθε στιγμή που υπάρχω σε αυτόν τον κόσμο. Σε πείθω. Καθόλου. Όχι. Γιατί δεν υπάρχει αλήθεια εδώ. Θέλω να μας δώσεις και ένα στοιχείο της γλώσσας του σώματος που έχει να κάνει με το χαμόγελο. Και να μας δώσεις και ένα παράδειγμα εδώ στην κάμερα. Θέλουμε ένα αληθινό χαμόγελο και ένα ψεύτικο χαμόγελο. Λοιπόν, το αληθινό χαμόγελο είναι αυτό που έκανα τώρα, ας πούμε. Το οποίο ξεκινάει από διάφραγμα. Που σημαίνει ότι έχει μια αλήθεια, γιατί μέσα από εδώ ξεκινάει η διαδικασία, αφού βέβαια έχει δώσει την εντολή ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος έχει δώσει μια εντολή που λέει τι αστείο είναι αυτό τώρα, ας πούμε, ή πόσο χαζό είναι αυτό τώρα. Δίνει μια τέτοια εντολή μέσα, οπότε ξεκινάει η διαδικασία και βγαίνει ένα αληθινό χαμόγελο. Το στήρο, το ψεύτικο χαμόγελο είναι όταν σου δίνει ο εγκέφαλος την εντολή χαμογέλασε και κάνεις ένα χαμόγελο ψεύτικο. Γιατί δεν ξεκινάει από το διάφραγμα, δεν έχει δοθεί η σωστή εντολή από τον εγκέφαλο. Δεν έχει βάθος, έτσι. Δεν έχει έναρξη, δεν έχει αποδοθεί κατευθείαν εδώ πέρα, είναι κατευθείαν στη μάσκα. Θέλουμε να μας πεις τώρα για κάποιους ανθρώπους που είναι έτσι κάπως μεγαλύτεροι και δυσκολεύονται, γιατί ξέρεις, κάπως μας ενοχλεί όταν. Γερνάμε. Ναι, όταν γερνάμε. Ναι. Τι μπορούμε να κάνουμε, να μην γερνάμε. Να μην γερνάμε δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, αλλά μπορούμε να το παλέψουμε με δύο τρόπους. Τρεις τρόπους θα σου πω. Okay. Ένα τρόπο bonus. Οι δύο τρόποι που είναι τεχνικοί τρόποι, ο ένας είναι με ένα πάρα πολύ καλό μακιγιάζ. Το μακιγιάζ βοηθάει. Είναι βασικό, εντάξει, ένα πάρα πολύ καλό μακιγιάζ, ώστε να νιώσει η ομιλήτρια συνήθως που έχουν το θέμα αυτό προστατευμένη. Πιο προστατευμένη, ότι δεν εκτίθονται, ότι δεν σπάει το πρόσωπο κτλ. Να μην φοβηθούν να χαμογελάσουν, γιατί το μακιγιάζ θα είναι τόσο καλό ώστε να μην σπάει με το χαμόγελο. Και δεύτερο είναι ο φωτισμός. Ένας πολύ καλός φωτισμός θα δώσει τέτοιο φως στο πρόσωπο ώστε να μην υπάρχουν σκιές που θα τονιστούν από τις σπάσεις του προσώπου. Ο τρίτος τρόπος, ο bonus τρόπος, είναι να δουλέψουν λίγο τον εγωκεντρισμό τους αυτοί οι άνθρωποι. Να μην έχουν το μυαλό τους στην εξωτερική τους εμφάνιση, αλλά στο αντικείμενο για το οποίο τον έχουν καλέσει να μιλήσει. Κάτι βαθύτερο δηλαδή. Πρέπει να δουλέψουν με τον εαυτό τους και όχι με την εμφάνισή τους.
Τώρα θέλω να μας πεις όσο πιο περιεκτικά τα τρία βασικά είδη. Έτσι, συνέντευξη, παρουσίαση και τα social media. Πώς τεινόμαστε για να μιλήσουμε μπροστά στην κάμερα σε αυτά τα τρία είδη. Καταρχάς, στην παρουσίαση γνωρίζουμε το αντικείμενό μας. Πρέπει να έχουμε μια αυτοπεποίθηση στο σώμα μας και κατ' επέκταση στο ύφος μας και στη φωνή μας. Στεκόμαστε στα δύο πόδια, στιγμή που είμαστε όρθιοι. Δεν μπαλατζάρουμε, βάζουμε το βάρος μας στο ένα πόδι στο άλλο. Αυτό δείχνει σταθερότητα, δείχνει αυτοπεποίθηση και δοτικότητα. Θέλω να μεταφέρω, να μεταδώσω τις πληροφορίες στο κοινό. Okay. Καλό είναι να υπάρχει, να σπάει λίγο με ένα χιούμορ, να είναι λίγο ανάλαφρο όσον αφορά τον τρόπο που θα μιλήσουμε, να μην είναι αυταρχικός, να μην είναι απόλυτος, να αστείευεται αν μπορεί με το κοινό, έτσι ώστε να περάσει πιο εύκολα προς τα κάτω η πληροφορία. Να και υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Να υπάρχει αλληλεπίδραση, γιατί το θέλεις. Για να μπορέσει να εισπράξει το κοινό αυτά που λες, πρέπει να του τραβήξεις το ενδιαφέρον. Αν είσαι λοιπόν μονότονος και δεν τους βάζεις μέσα στο παιχνίδι, δεν τους τραβάς το ενδιαφέρον. Πρέπει να τους βάλεις λίγο στο παιχνίδι, να ανταλλάξετε ενέργειες, έτσι ώστε να γίνει η δουλειά που επιθυμείς να γίνει. Όσον αφορά τώρα την συνέντευξη για μια δουλειά ή για κάπου, τέλος πάντων. Που σε έχουν καλεσμένο. Σε έχουν καλεσμένο. Συνήθως είναι καθιστό αυτό, οπότε ανάλογα το περιβάλλον. Αν είναι σε άνετο περιβάλλον, κάθεσαι άνετα. Αν είναι πιο στυλιζαρισμένο το περιβάλλον, στέκεσαι με όρθια πλάτη, σε καμία περίπτωση καμπούρα. Να, όχι. Ναι. Ούτε όμως να είσαι και έτσι σαν καρδινάλιος. Έπαρση. Έτσι. Η γλώσσα του σώματος μιλάει, δίνει σημάδια στο θεατή. Έτσι, όταν έχω ένα ενδιαφέρον προς τον συνομιλητή μου, είμαι προς αυτόν. Ναι. Δεν στέκομαι σταυροπόδι αντίθετο και πλάτη. Έτσι, είμαι προς αυτόν, είμαι προς τα εκεί. Και θα γυρίσω και έτσι πιο σωστά, σταυροπόδι προς αυτόν. Όταν είμαι κλειδωμένος με τα χέρια εδώ πέρα, σημαίνει ότι κρυώνω, άρα δεν είμαι άνετα στο χώρο ή δεν εισπράττω τίποτα από αυτά που μου λες. Έχεις μια κλειστή στάση σώματος. Ακριβώς. Παίζω άμυνα. Άμυνα. Έτσι. Άρα, αφού είμαι ανοιχτός, είμαι ανοιχτός. Δεν έχω αφοβηθώ τίποτα. Εάν θες να δείξεις ότι σκέφτεσαι αυτά που σου λέει άλλος, βάζεις το χέρι στο πηγούνι. Αυτό βοηθάει, Ναι, κάνεις, ναι, ότι αυτά που μου λες, τα σκέφτομαι. Δεν σε γράφω στα παπούτσια μου τα παλιά, έτσι. Και ίσως να παίξω και λίγο τα μάτια, ότι σκέφτομαι λίγο παραπάνω. Διάφορα, δεν κοιτάζω πάτωμα. Δεν κοιτάζω πάτωμα. Αδιαφορία. Άμα κοιτάζω πάτωμα σε γράφω κανονικότατα. Δεν ακούω τίποτα. Δεν κοιτάζω τα νύχια μου, ας πούμε. Δεν κοιτάζω το κινητό μου για κανένα λόγο. Δηλαδή, το κινητό σε μια συνάντηση είναι κλειστό και είναι στην άκρη. Στο air mode. Δίνουμε λίγο μια βαρύτητα στο περιβάλλοντα χώρο και στο ύφος της συνέντευξης. Πόσο σοβαρή είναι αυτή η συνέντευξη κτλ. Το θέμα της συνέντευξης. Και καλό είναι για να γλιτώσουμε λίγο την αμηχανία των χεριών να υπάρχει ένα στυλό στα χέρια μας. Α, καλό είναι να έχουμε κάτι. Οπότε έχουμε ένα στυλό και ασχολούμαστε με το στυλό. Όχι μεγάλες κινήσεις με το στυλό, να μην τραβάει το μάτι του θεατή. Αν είσαι, παίζεις πολύ με τα χέρια σου όπως κάνω εγώ αυτή τη στιγμή, είσαι εκφραστικός με τα χέρια σου, σε ένα πιο στυλιζαρισμένο περιβάλλον δεν είναι απαραίτητο, ενώ σε μια χαλαρή κατάσταση ναι. Να κοιτάζουμε τον συνομιλητή μας. Όσο γίνεται πιο στα μάτια, πουθενά αλλού, για να αντιληφθούμε την ερώτηση και για να είμαστε συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να απαντήσουμε άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που πολλές φορές γίνεται είναι αυτό, η καθυστέρηση στο λόγο μας βάζοντας ένα μπροστά γιατί δεν μου έρχονται τα λόγια και δεν ξέρω τι να πω ή το ψάχνω στο μυαλό μου κλπ. Αυτά τα λοιπόν είναι ενοχλητικά λιγάκι για το θεατή, οπότε καλό είναι αυτό. Αν μπορέσουμε να το μαζέψουμε ή αντί για να βάλουμε ένα άλλο γράμμα. Ένα το αμ ακούγεται λίγο πιο ωραία από το Και όλη την ώρα και αυτή η επανάληψη. Κάπως και προδίδει ότι έχει ο άλλος κόλλημα. Στρες, κόλλημα. Κάτι λαγκάρει στο κεφάλι μας και το κάνουμε αυτό το πράγμα, ειδικά όταν ντρεπόμαστε. Ναι.
Τώρα, όσον αφορά τα social, επειδή τα social είναι πολύ στημένο λίγο το πράγμα, δηλαδή θα κάνω ένα story, οπότε όποτε γουστάρω το κόβω, το ξαναβάζω, το ξανακάνω, το σβήνω κτλ. Κτλ. Επιλέγω τι story είναι αυτό, το χώρο μου, το στυλ μου, το τι θα πω, το έχω προετοιμάσει προηγουμένως για να φύγει η σφαίρα, γιατί αυτά συνήθως είναι όλοι λίγο δευτερόλεπτον και όχι λεπτών. Οπότε, να το βλέπεις το οπότε κάνουμε λοιπόν την... Για να όταν, κάνουμε ένα το social, story, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, social, το story, ναι, το TikTok ή οτιδήποτε. Δηλαδή μια ιδέα και λοιπά. Ναι, πρέπει να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι σε όλα. Και στο περιβάλλον τριγύρω μας και στο τι θα πούμε και στο τι θα φορέσουμε κτλ. Και από εκεί και πέρα, άνετη διάθεση, εύχαρη διάθεση. Αυτό είναι που πουλάνε τα social. Ευχάριστη διάθεση. Ναι, αυτό είναι που πουλάνε τα social. Για να δώσουμε... Ναι, πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί πώς θα μεταδώσουμε θετική ενέργεια. Είναι ωραίο να μεταδίδουμε άσχημα πράγματα στα social. Όχι. Το καλό είναι να μεταδίδουμε θετική ενέργεια. Mm. Πρέπει να έχουμε εμείς θετική ενέργεια για να μπορέσουμε να μεταδώσουμε θετική ενέργεια. Βέβαια, αυτό θα πρέπει να είναι και αληθινό και όχι ψεύτικο. Δεν μπορώ, ας πούμε, να λανσάρω θετική ενέργεια και εγώ να είμαι στη ζωή μου μουντρούχης, αλλά εκείνη τη στιγμή να βγάζω μια θετική ενέργεια για να το πουλήσω και μετά να είμαι έτσι. Καταρχάς, γιατί θα βγει ψεύτικο, mm-hmm. γιατί θα φανεί η ψευτιά, και κατά δεύτερον, κάποιος θα με δει στη ζωή μου ότι είμαι έτσι. Και θα με δει μετά στο βίντεο και θα μου πει: τι μας πουλάει, παπατσιλίκια, μας πουλάει αυτός τώρα. Οπότε, όταν έχουμε καλή διάθεση, είναι καλό να το δείχνουμε. Οπότε, είναι η καλή στιγμή για να κάνουμε βίντεο όταν έχουμε καλή διάθεση. Αν για κάποιο λόγο έχουμε τις μαύρες μας κτλ., δεν ασχολούμαστε, δεν κάνουμε βίντεο. Να μην κάνουμε βίντεο, γιατί δεν θα βοηθήσει. Γιατί θα βγει το κακό προς τα έξω. Στο να μεταδώσουμε, να αυξήσουμε το κοινό μας, έτσι, θα μας δυσκολέψει. Ναι. Χάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα. Ελπίζω να βρήκατε ενδιαφέροντα όλα αυτά τα θέματα που ανέπτυξε ο Χάρης μας, ο αγαπημένος μας δάσκαλος και υπέροχος ηθοποιός. Θα σε καλέσουμε στο επόμενο πρόβλημα που θα δημιουργηθεί. Έχω κάτι στο μυαλό μου. Να δούμε αν θα δεχτείς την πρόκληση. Okay. Κατάλαβες, κύριε Πρόεδρε. Κατάλαβα. Πρέπει να έχουμε σωστή στάση σώματος, να έχουμε ωραία φωνή, καθαρή άρθρωση, να είμαστε γνώστες στο αντικείμενο και για να έχουμε αυτό και τις όλα αυτά. Και ευχάριστη διάθεση. Και ευχάριστη διάθεση πάνω απ' όλα. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Σίγουρα. Καταπληκτική παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είχα προετοιμαστικά. Κάντε like, share, comment, subscribe. Φιλιά.